Μήνυση για το σοβαρό τραυματισμό που καταγγέλλει ότι του προκάλεσε αστυνομικός, υπέβαλε ένας 26χρονος μηχανικός στη Γαλλία. Ο τραυματισμός με τον οποίο οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον ευνουχισμό του σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων για το συνταξιοδοτικό. Σύμφωνα με τη μήνυση, μετά το χτύπημα που δέχτηκε ο 26χρονος στην ευαίσθητη περιοχή του, του αφαιρέθηκε ο ένας όρχης. Η στιγμή του χτυπήματος του αστυνομικού σε βάρος του 26χρονου έχει καταγραφεί και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter. Όπως εξήγησε η δικηγόρος του 26χρονου, η μήνυση αφορά στην εσκεμμένη χρήση βίας που οδήγησε στον ακροτηριασμό από άνδρα που ασκούσε δημόσια εξουσία. Ο αρχηγός της αστυνομίας στο Παρίσι διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Γαλλία εξέφρασε τη συμπάθειά του, ωστόσο τόνισε ότι πρέπει να αντιληφθούμε τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.